Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού Be Active, ο Δήμος Λαρισαίων μαζί με αθλητικούς συλλόγους τένις, handball και kickboxing διοργανώνει σήμερα και αύριο αθλητικές επιδείξεις και δρόμενα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ενεργοποιηθούν οι πολίτες σε ό,τι αφορά στο θέμα της άθλησης. Η πρόοδηση του αθλητισμού στις μικρές ηλικίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, συμβάλλει στην εξέλιξη των παιδιών σε σωστούς αθλητές και πολίτες. Είναι μια σειρά δηλαδή από εκδηλώσεις και το Be Active είναι μια στιγμιαία εκδήλωση που αναδεικνύει κάποια αθλήματα και προσπαθεί να προσελκύσει τον κόσμο στη διαβίου άσκηση στην ουσία. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι του και να μάθει να γυμνάζεται σε καθημερινή βάση. Έχει εκτιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άθλησης ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των αθλουμένων. Άρα θα πρέπει να γίνονται στις αρχές της περιόδου τέτοιες δράσεις ούτως ώστε να περιλαμβάνει όλη την οικογένεια για να γνωρίζει όλη η οικογένεια το τι δράσεις γίνονται και όλο τον υπόλοιπο χρόνο να ασχολείται με την αθλητική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή 23 με 30 και 1 Αυγούστου γίνεται πανευρωπαϊκά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Άθλησης που λέμε, που σημαίνει ότι αθλούμε εφόρος ζωής είτε μέσα από αθλητικά σωματεία είτε μέσα από τη μαζική άθληση που κάνουν τα προγράμματα οι Δήμοι είτε πάω να περπατήσω που έχετε εσείς εδώ στον Πηνιό. Στην εκδήλωση, η οποία συνεχίζεται και αύριο, συμμετέχουν ακαδημίες και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Λαρισαίων.